Άντε, άντε, 800 ώρες διαφημίσεις, άντε εδώ πέρα. Να μας το κλείσετε. Έχει γίνει, ρε. Να τελειώνουμε, να φεύγουμε. Άντε, διαφημιστές, ρε φίλε. Τριήμερο. Διαφημιστές, ρε φίλε. Άντε, πουλάει ο Λίμπερο. 800.000 διαφημίσεις έχει. Και 48 φτάσαμε. Πάλι για 28 Δευτέρου. Πάει. Πάει εκπομπή. Πάει εκπομπούλα. Τελείως. Ναι, όταν με βάζει 8 παρα 10 να πάρω 24 καλά είναι. Όχι, δεν φταίω εγώ, φίλε. Δεν φταίω γραμμούλα, όχι, την άλλη. Φίλε, εκεί παίρνουμε τις γραμμές. Με τις γραμμούλες. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος καθυστερεί την έναρξη της επόμενης εκπομπής. Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος έχει αγκαλιάσει αυτήν την εκπομπή. Την έχει αγκαλιάσει σφιχτά, συστερούγες ο Τσέγερ. Έχει μείνει η εκπομπή του ραδιοφώνου. Την έχει πάρει στα χέρια του Νίκο. Πραγματικά. Δηλαδή με το που ανοίγουμε γραμμούλες δεν προλαβαίνουμε να παίρνουμε τη μία γραμμούλα πίσω από την άλλη. Και εμείς ως γνωστόν ψοφάμε να παίρνουμε γραμμές. Γι' αυτό και ανοίγουμε και το τηλεφωνικό κέντρο τώρα. Και άρχισε να τελειώσει γιατί έπαιζε συντέγιο. Ο οποίος ήταν live, γιατί άκουγα στον δρόμο. Όχι, ήταν νωρίτερα που είχε μιλήσει, αλλά έπρεπε να τον ακούσουμε. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο, είμαστε εδώ μέχρι τις 7.30 στην πόλη που νοσεί. Έξω έχει πιάσει και μια χαζοβροχή, το μεταξύ σου να φυσάει. Πιστεύω ότι σήμερα όλα τα μαγαζιά θα κλαίνε. Θα κλαίνε, δηλαδή θα λέει ο άλλος πω ότι έχω να πληρώσω. Χαλάτε τον τζίρο δηλαδή. Έχω να πληρώσω κάβα με ροκάματα. Πω, θα σκεφτώ καλύτερα κάτι να το έχω κλείσει. Και είναι και τριήμερο που έτσι κι αλλιώς αρκετοί φεύγουνε. Εμείς εδώ πέρα δεν το κάνουμε και τόσο αφινή, είναι που λυσάνε κάθε φορά, γιατί πώς αντιλαμβάνεσαι άμα σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων. Από την πόλη την ίδια είναι καμιά 300 χιλιάρικα και όλοι οι άλλοι είναι από γύρω-γύρω. Θα φύγει. Φεύγουν στα τρίμερα. Όχι, δεν μπορώ να πάω. Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι. Αν ήταν φύγω, θα φύγει να πήγαινε μια Λίμνο, ρε φίλε. Και για το παιχνίδι και για να κάτσω κάτι δύο μέρες. Α, εκτός παίζετε. Ναι, ναι. Α, εγώ νόμιζα παίζετε εδώ. Δεν μπορώ να φύγω. Πώς είμαι στην Κύπρο, παίζετε εδαμέ. Εδαμέ. Τι έχουμε. Φίλε, είναι πολύ ευχάριστη κατάσταση. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο το όλο σκηνικό με τον κορονοϊό. Δεν έχει τρομάξει κανένα. Πραγματικά, ναι. Πανικός μηδέν. Ναι. Είναι όλοι ψύχρεμοι. Αλλά νομίζω ότι μέσα στο τρίμερο πιστεύω θα ξεφουσκώσει το όλο θέμα. Πάμε να πάρουμε τη γραμμούλα. Γεια σας. Έλα, καλησπέρα. Γεια σας. Στη βροχερή αυτή Θεσσαλονικούλα μας. Ναι, ερωτική πόλη. Από το, εκπομπούλα μας, Θεσσαλονικούλα μας. Η γραμμούλα μας. Και οι δύο Νικολάδες, Βεβαίως. Ναι, 100%. 100%. Το Παοξάκη, το αδερφός και ο Νικολάκης, ο γνωστός Νικολάκης, ο φίλος του. Του Ψαλτίδη, το λέγω, όχι Ψαλτίδη. Το ξέρω. Γνωστά, κάνω τις παρεμβάσεις μου κάπου, Νίκο, και στην εκπομπούλα σας. Εκπομπούλα μου, είπαμε να είναι ρε, να είναι ό,τι είναι, δεν ξέρω, χαρακτήρισε τον εσύ, αντιπαοξή, εσύ που είσαι και φίλος του εκεί, συνοδοιπόρος του, αντιπαοξή, αργιανός φόλα, δεν γουστάρει το συμπολίτη του, αυτά. Ένας περίμενε λίγο να παιχνιδίσω λίγο με την αύξηση, ένας ιεροκήρυκας της αλήθειας θα έλεγα. Αυτό ακριβώς, τη δική σου, το νου του, τον άκουσα τώρα τελευταία πάλι ένα από αυτά, τους τελευταίους μονολόγους που έκανε και πού το ξέρεις, λέει πρέπει να το πάρουμε εμείς στον μπάτς, λέει με τον Αντρόπιτο, λες και τον απαγόρευσε κανείς να το χτυπήσει στο μπάτς και να το πάρει, μόνος σου τα λέει, μόνος σου τα απαντάει, ρητορικά τα λέει, ναι, μόνο και πού το ξέρεις, δεν μπορεί ο Πάκ, λέει. Πρόσεξε, τον ακούτε και τον σχολιάζετε όμως, πετυχαίνει το σκοπό. Όχι μόνο, είμαι για να πάρω τα βουνά, Νίκο. Τελειώσαμε. Ακούς. Πάρε τα βουνά τώρα γιατί με τον κορονοϊό μόνο εκεί πρέπει να καθαρεί η κατάσταση. Αυτό ακριβώς και τι λέει. Δεν λέει μπορεί λέει, να το αφαιρεθούν βαθμοί 10, 12, 18, 15, ξέρω εγώ να πέσει, να κάνει, μπορεί. Να πάμε εμείς τέταρτη, να πάμε τρίτη, να πάμε... Δηλαδή αυτή η ακατάσχετη μπουρδολογία πού μπορεί να φτάσει. Και έχει κάνει και εκπρόσωπος τύπος της ομάδας, δηλαδή δεν είναι κανένας. Δεν είναι. Ούτε καν εσύ ρε Νίκο, εσύ που είσαι πολύ πιο υπεύθυνος, αν και δεν έχεις κάνει τις κέρυες θέσεις που έχει κάνει αυτός. Δηλαδή εσύ αυτά τα πράγματα δεν τα λες στον αέρα της πόλης. Καλά, δεν σημαίνει ότι... Αχ, τον ακούω ιδιωτικά κυρία μου, γι' αυτό, ιδιωτικά να δείτε τι λέει. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, πανηγύριζε στην Τούμπα, σε πείραξε κανείς εκεί στο πρώτο μάτς που έβαλε τον γκολ Άρης και αυτά. Γιατί όταν ο Στέλιος πανηγύριζε στο Βικελίδη πήραξε κανένας. Αυτό ακριβώς ρε παιδί μου, εντάξει είσαι αργανάκι, εντάξει, ναι. Και καλά κάνεις, ναι. Είσαι αργανάκι και καλά κάνεις. Αλλά αυτά τα πράγματα, να παίρνει 100-0 τις θέσεις του GR και να κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού και η κρεβατοκάμαρα και οι σοκολάτες στο σαλέ και ο Ιβάν με ποια παρέα πάει και βλέπει τα... Μην λες τώρα για το σαλέ, τώρα μην είναι και εσύ τώρα αυτή την πληγή. Τις σοκολάτες που πάει και πίνει στο σαλέ και μετά πάει και βλέπει την αγαπημένη του ομάδα της Σκόντα Ξάνθη και αυτά με το νου του Ψαλτίδη. Όχι Σκόντα Ξάνθη, Ξάνθη. Έχει βγει. Ξάφη, ναι, ναι, ναι. Για τον Ολυμπιακό χάρηκες θες, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένιωσες πια... Νίκο... Μόσχος, δεν είναι. Μοσχοβίτης, δεν είναι. Μόσχος, ναι. Ναι, σε λέω έτσι κοφτά, Νίκο. Νικολάκη, δεν το είδα το μάτς, δεν το είδα. Δεν το είδα καν, γιατί ήταν αργά το μάτς. Δεν το είδα καν. Αλλά η αλήθεια δεν περίμενα να περάσει. Δεν περίμενα.
Και μετά το 0-1 εδώ προπαντός δεν περίμενα να το γυρίσει το ματς, να το ανατρέψει. Εντάξει, τώρα μαγκιά τους. Τώρα τι να γυρίσουμε, ότι και εμείς περάσαμε το 97 τότε. Εντάξει, τώρα. Καλά, από τότε μέχρι τώρα, οκ. Okay. Δεν γίνονται συγκρίσεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, εμάς το θέμα μας δεν είναι τι κάνουν αυτοί, τι κάνουμε εμείς. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Ναι. Και απλά στο μπασκετάκι, και στο μπασκετάκι. Μπορεί να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα στα play-off με τα δύο παιχνίδια τα έξτρα. Γιατί να πω να λέει και εγώ δεν περίμενα να περάσουν. Πρέπει και στο κύπελο να το δει. Πρέπει και στο κύπελο να το δείξει και στο πρωτάθλημα και, και στο μπασκετάκι, Νικολάκη, επιτέλους αύριο πρέπει να κάνουν ένα διπλό. Αν δεν κάνουν διπλό, ας πάνε να φουντάρουν και όλα στην τελική. Δύσκολο. Δηλαδή τι. Δηλαδή τους Λιβανίζουμε. Με ένα διάφορο στην ουσία ύφεστο, με τόσα προβλήματα που έχει στα νησιά εκεί που ασχολούνται με άλλα και άλλα. Θα μου πεις, εντάξει, μπασκετική τους ομάδα που χαμπαριάζουν. Οι Αμερικανοί έτσι και αυτά. Και θέματα δεν έχουν. Εντάξει, δεν έχουν αυτά τα θέματα. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν πάρεις και αυτό το μάτς που δεν καίγεται το ύφεστος, ποιο θα πάρεις, Ρενικό? Είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι αύριο. Όλα είναι δύσκολα για τον Πάκο. Με τον Κολοσσό που τον είχαμε τσακαρισμένο για να το πάρουμε, το χάσαμε. Γιατί τσεκαρίζει? Και σχετικά εύκολα. Επειδή ήταν εντός έδρας, δεν νομίζω. Και εντός έδρας, φυσικά, ποιο θα πάρεις, αφού και χάσαμε 20 πόντους. Ναι, σου λέω ότι δεν ήταν τσεκαρισμένο. Τέλος πάντων, εντάξει, το παιχνίδι το αυριανό. Πέντε νίκες θα βρει η ομάδα, πέντε νίκες θα βρει. Αν στα επόμενα τρία κάνει δύο, πιστεύω θα βρει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έγινε, Νικολάδες, σας ακούμε, εντάξει. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ο GR. Ο GR όμως εννοούσε τον JR. Συνάλλαχ Λίου Μιλόγεβιτς. Ο Λουτσέσκου που είναι, Αλ Χιλάλ. Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Ναι. Ο Λουτσέσκου. Αλ Χιλάλ. Τις πάντες μπέρδευα αυτές, εντάξει. Βεβαίως, ανακοινώθηκε από την Αλ Χιλάλ ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Μια χαρά. Μέχρι 2021. Πού, σούπερ. Τι θα πάρτε? Εγώ ένα σκάτς ο Δερόξ. Εσείς? Εγώ τα συνηθισμένα, παιδί, για να καμπά. Δεν το θυμάσαι, ρε φίλε, το σκετσάκι με τον Χάρι Κλίν? Όχι. Ο JR. Ρε Νίκο, είσαι. Δεν έχω πολλά κενά σε αυτά, ρε φίλε. Έχω πει, δεν έχω. Με την. Έχω δει συγκεκριμένα πράγματα από όλα αυτά τα παλιά. Δεν έχω πολλή εικόνα. Δεν έχω πολλή εικόνα. Και πριν δεν πρόλαβα να πω στο φίλο ότι βλέποντας το Arsenal Ολυμπιακός χθες, τέλος πάντων χαζοβλέποντάς το για να είμαι ειλικρινής, κάπου εκεί γύρω στα 70 με πήρε ο ύπνος, χαζοέβλεπα, σε κάποια φάση, και έχω να μαζεύω. Είδα κάτι μέσα, να ξέρεις, είδα κάτι μέσα, αλλά έλεγα κάτι ξεχασμένο θα είναι. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Η εικόνα του δεν είναι και πολύ τέτοια. Θα τσιμπήσω λίγο, γιατί το βράδυ έχω να μαζευτούμε για πίτσες. Είναι μπίτελ και γάλακτος, φίλε. Είναι δύο μπίτελ, μία γάλακτος. Ξαναλέω ότι η εικόνα του, δηλαδή βλέποντας το πάνω έτσι. Ας τη γεύση. Ας την εικόνα. Η γεύση είναι το θέμα. Ωραία. Θα το εκτιμήσουμε στο διάλειμμα. Μπράβο, γιατί μετά το κράξιμο το οποίο σου ρίξαμε εννοείται. Αφού δεν πρόλαβα, Νίκο, χθες, τι να κάνω δηλαδή? Χίλια κομμάτια να γίνω. Σπαθιά να καταπιώ. Τι θες να κάνω δηλαδή? Και πάλι, φίλε, το ότι έστω και με λίγο καθυστέρηση ήσουν να. Το καλό πράγμα, Νίκο, αργία γίνει. Ναι. Έτσι, Κρήτη TV, γιατί βλέπουμε Νίκο? Δεν ξέρω, το βρήκα εδώ πέρα και το άφησα. Φτιάξτε το λίγο, βρε αγόρι μου, δηλαδή. Τι Κρήτη TV σε αυτό το ραδιό? Κρήτη TV, ρε φίλε. Ζαγόρα σε βλέπει. Τι Κρήτη TV? Κάτσε να δούμε, έχει κάνει. Είπα από το κρούσμα κορονοϊού στα Χανιά, δείχνει πριν στο Κρήτη TV. Α, μάλλον ρε παντού, είπα από τα κρούσματα, έχει άντε. Έφτασε και εκεί. Άντε, μετά το τρίμωρο θα ηρεμήσουν όλοι, θα ησυχάσουν, μα έχουν πρίξει τα. Σινεμάδες και εκκλησίες, μη σας να πηγαίνετε. Γιατί, αφού με το τέτοιο με την Τουρκία λέει δεν κάνει. Καλά, το είδα και αυτό, ναι, και θα ήθελα να. Είναι ευλογημένο το κρασί και δεν είναι όλα καλά. Αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ καθόλου. Αυτά είναι τα πιο ωραία, φίλε. Αυτά είναι τα αγαπημένα αυτή τη χώρα. Αυτά δεν μπορώ. Χίμγι Βιλερμπάν, αυτά η ώρα, Νίκο. Τι έχει? Χίμγι Βιλερμπάν. Νόβα Σπορτ 1. Χίμγι Βιλερμπάν τώρα. Βάλε, φίλε, λίγο να παίζει να βλέπει. Θα το βάλω στο διάλειμμα, Νίκο. Κρήτη TV, Νίκο, γιατί? Γενέτειρα του Υφυπουργού Αθλητισμού. Α, βέβαια. Το Ηράκλειο. Την κολάρα έβαλε ο Μπαμεγιάν και το μεταξύ. Και τι έχει χάσει μετά. Και τι έχει χάσει μετά, καλά εκείνο. Είναι πω. Εντάξει, σε παραδοσιακά, αν θυμάσαι, στις μεγάλες προκρίσεις των ελληνικών ομάδων. Ναι.
είναι πολλές φορές που η κάτι χάνανε. Τύχη τέλος ναι. πάντων τους χαμογελάει. Έτσι, αν και νομίζω ότι βλέποντας όσο είδα από χθες και γενικότερη εικόνα από το παιχνίδι, νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν πολύ ισορροπημένο. Τε σέντρα που έχει βγάλει και εκείνη που έχει κάνει ο Λαραμπή είναι πολύ καλό επιθετικό πάντως. Το ξέρουμε, ρε φίλε αυτό. Είναι. Από το καλοκαίρι λέχθηκε αυτό, τον πήρε τον Λαραμπή Ολυμπιακό. Έτσι, ρε φίλε. Μεγάλη υπόθεση να κατάσταση προπονητή σου, να έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλο. Και να μην πηγαίνεις κάθε φορά σε αλλαγές πολλές. Έτσι. Ο Ολυμπιακός τώρα το έχει αλλάξει πράγματα, δεν έχει αλλάξει. Η Arsenal πραγματικά είναι ό,τι πιο συγχαμένο υπάρχει στοιχηματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό και γενικότερα είναι. Πώς γίνεται εμένα αυτή να μου είναι η πιο συμπαθής ομάδα από την Αγγλία. Δεν λέει τα τελευταία χρόνια να σηκώσει κεφάλι. Από μικρό από εποχή Ανδρή μου έχει κολλήσει. Γι' αυτό συμπαθητική. Έχω μια συμπάθεια απέναντί του. Είναι συμπαθητική. Αλλά δεν τα τελευταία χρόνια εντάξει, δεν γίνεται. Η φάβα πάει σύννεφο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Να, μετά βλέπεις όμως το Βαγγέλη Μαρινάκη, κατάλαβες. Και εκεί δηλαδή οποιαδήποτε να πεις ένα άντε μπράβο να σου φύγει, να σου φύγει. Δεν βγαίνει. Μετά με το που βλέπεις αυτά τα πλάνα, αμέσως το ό,τι πάει να σου φύγει ξαναμπαίνει μέσα, κατάλαβες. Πάμε στην γραμμούλα πριν γραμμούλα, το διάλειμμα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε. Γεια σας είμαστε, κύριε Αντώνη. Μετά φεύγουμε Μητροπόλεως κατευθείαν, καρφί. Πάντα Μητροπόλεως. Όλα άδεια ρε φίλε. Πάντα όλα, άδεια είναι. Τίποτα. Όλοι στα σπίτια τους. Ακόμα και η θάλασσα άδεια είναι. Σε αυτό που είπε ο Μοσχοβίτης προηγουμένως για το ότι κάτι έχουν χάσει. Ναι. Όλοι. Δεν θα ξεχάσω τον γκολ που κάνει ο Αγουέρο στο Ατλέτικο Μαδρίτης Άρης. Είναι 2-1 το σκορ. Ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο και χάνει ένα. Ο Αγουέρο πρέπει να είναι. Ή ο Φορλάν ή ο Αγουέρο. Ο Αγουέρο πρέπει να είναι. Έπαιζε ο Αγουέρο εκείνη την ομάδα. Νομίζω έπαιζε. Ήταν έπαιζε. Εννοείται. Και τη στέλνει από τα 4 μέτρα χωρίς αιστεία, χωρίς να είναι ο Σιφάκης, δηλαδή σχεδόν είχε χάσει τη θέση του Σιφάκης, δοκάρι, οριζόντιο, γραμμή και την... Και πώς τα φέρει έτσι ο Αγουέρο, έχει χάσει αυτό και σε εκείνο μας έχει βάλει δύο γκολ ο Λαζαρίδης ας πούμε. Όχι 2-1. Ένα. Δύο γκολ έβαλε ο Κόκκι. Α, οκ, συγγνώμη. Ένα με πέναλτι. Και στην επόμενη φάση κερδίζει το πέναλτι ο Λαζαρίδης. Ναι. Αν μπει εκεί γίνει το 3-1, γεια σας. Θέλει και τύχη, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και συγκυρίες. Ναι. Δεν μπαίνει εκεί, παίρνει το πέναλτι το οποίο έλεγε γιατί δεν το δίνει με τίποτα αν έπαιζε με το μεγάλο. Δεν το σφυρίζει ποτέ, ας πούμε. Τότε χωρίς βάρ κιόλας. Άντε σήμερα με το βάρ, τον άλλο δεν το σφυρίζει. Απέναντι εννοείται. Λέμε καμιά άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, εννοείται. Για να μην θυμηθώ την κορυφαία στιγμή του ελληνικού αθλητισμού ever που. Εντάξει, το φάρδο μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο το 4. Το 4, καλά, εκεί. Δηλαδή, τι να θυμηθείς. Τον ημιτελικό με τη Τσεχία, να θυμηθείς. Να θυμηθείς εκείνο το παιχνίδι που είχε βάλει τον κόλο Βρίζας και περάσαμε. Με τη Ρωσία. Που ήμασταν και να χάσουμε 4-0. Ναι. Θα ήταν 5-0 στο ημίχρονο. Ναι, δηλαδή θα ήταν ένα δίκαιο σκορ. Να θυμηθώ τον τελικό που φεύγανε οι μπάλες ο Νικοπολίδης σε όλα, ήταν όρθιος και η μπάλα πήγαινε με λίγο out, έφευγε ένα χιλιοστό. Στον τελικό, εκτός τη φάση του Ρονάλντο που δεν κάνει καλό. Δεν σταματάει σωστά για να πλασάρει σε άδειο τέρμα. Εδώ δεν είχαν καμιά άλλη. Είχε θυμάμαι μια φάση με το Φίγκο. Τη θυμάμαι που κάνει ένα διαγώνιο σουτ. Ωραία. Ο Νικοπολίδης ξεκλασικά είναι όρθιος, εννοείται. Και η μπάλα πηγαίνει. Βέβαια, είναι εκατοστά out. Δεν πήγε out. Ναι, εντάξει, απλά θέλω να πω κλασική είναι μόνο του Ρονάλντο. Ναι, ναι. Αλλά γενικά. Ας πούμε, εσύ είπες τώρα το με την Ατλέτικο. Εγώ που θυμάμαι τελευταία μεγάλη νίκη λόγω του αντιπάλου, αν και δεν ήταν τέτοιο του ΠΑΟΚ, δεν είχε τότε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ήταν σε Ντόρτμουντ, τότε στο Ντόρτμουντ ΠΑΟΚ 0-1. Μιλάμε, ο Γλύκος είχε κάνει την καλύτερη φάση της καριέρας του. Από τότε δεν ήξερε να παίξει. Όχι, δεν ήξερε να παίξει, δεν ήξερε να παίξει καλά. Δεν ήξερε να παίξει γενικά. Είχε τραυματιστεί τότε και χάθηκε. Από ναι, τραυματίστηκε. Έβγαζε και τα out εκείνη τη μέρα. Έτσι. Δεν το χάζε το μάτι. Εγώ ήμουν δούλευα στην υπηρεσία και αφού δεν είχε ενδιαφέρον, δεν το είδα το μάτι. Αλλά γενικά στις μεγάλες βραδιές ευρωπαϊκές έχουν χάσει άλλοι. Αν και χθες το παιχνίδι δεν ήταν. Δηλαδή, βλέπεις τη φάση του Παμεγιάν και το λες. Γενικά το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Ήταν καλός Ολυμπιακός. Ακόμα και στο 1-0 στο Χαριλάου, το Κλεάνδης. Αυτό που χάνει ο... Πες να το βράω, ο Κώστα ο Βραζιλιάνος. Διέγκο Κώστα. Διέγκο Κώστα, παιδιά δεν χάνεται. Να. Η κεφαλιά στο θύρα ένα. Και τη βάζει ο Χαβίτο με το αριστερό που δεν είναι και το καλό του πόδι, έτσι. Στην κίνηση κιόλας. Ναι, πάρει το κατέβασμα και σουτ. Με σταμάτημα και... Στον Τεχέα. Στον Τεχέα, έτσι να τα λέμε αυτά. Στον Τεχέα, ναι. Τρομερά πράγματα. Στον Τεχέα και από, το... από Λαζαρίδη είχα πει το Λαζαρίδη. Έτσι. Στη Φάπα. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο τι έχουμε? Υπομονή. Υπομονή μπορεί να γίνει. Έχουμε τι? Το μπάσκετ, έχουμε ένα διπλό και έναν άσο. Ναι. Όποιος θέλει παίρνει, ό,τι θέλει παίρνει, δεν ξέρουμε. Εγώ έτσι πιστεύω, να ξέρω ότι ένας από τους δύο θα κερδίσει το αύριο. Ποιος από τους δύο είναι το θέμα.
αλλά δεν ξέρω. Μπορεί και οι δύο. Πολύ δύσκολο. Όχι. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και η Λίμνος είναι καλή ομάδα και η Ρόδος είναι καλή ομάδα για τις σημερινές ομάδες μας. Έτσι, από ναι, ναι. Η Λίμνος ρίχνει και πολύ ξύλο μπασκετικό γενικότερα. Είμαστε και λίγο soft. Πολύ, όχι λίγο. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ. Ξέρω από τι να πω τώρα. Την Κυριακή ευελπιστώ να κερδίσει, να μην κερδίσει το στοίχημα ο Μπράουν. Έβαλε στοίχημα νέο ότι θα παίξει η ίδια τεγκάδα. Και εγώ πιστεύω δεν θα το κερδίσει, να ξέρει. Ναι, λογικά δεν θα το κερδίσει. Θα χάσει τα λεφτά, δεν ξέρω πώς θα έβαλε. Καμιά πάστα θα βάλει λογικά. Γιατί... Ναι, γιατί του λείπουνε κιόλα, να ξέρει. Πραγματικά, ο Ιντέγκη είναι από αυτού ειδικά που δεν έχουν λεφτά κιόλα. Τι θα σου πω. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είναι ναι, ναι. Αυτό. Λίγα λεφτά έχει βγάλει στο ποδόσφαιρο. Γιατί να τα δώσει τζάμπα όπως το πέρα. Θα πέσουν οι λογαριασμοί του Ιντέγκη και θα πλακώσουν, θα μα πλακώσουν τα κεφάλια ολονών μα με αυτά τα οποία έχει. Άσε τώρα. Ένα point το έξω. Με αυτό σου λέω τώρα. Για πες. Το χθεσινό γκολ που βάζει ο άλλος ο Αραμπί, πώς το λένε. Ελ Αραμπί. Άσε, θέλει μπάλα, ρε φίλε, πραγματικά. Είναι όλη η φάση. Πρόσεξε. Είναι το corner, το οποίο το είναι αστείο corner που τη βγάζει ο τερματοφύλακας της Arsenal, έτσι. Που εκεί όταν το βλέπω, μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό το πλάγιο, το corner που έχει παραχωρήσει ο Κόρνου στη Λαμία. Ο Κόρνου. Ναι. Και λέω, έχει γούστο, λέω τώρα να γίνει. Ναι, και μετά δηλαδή γίνει, που ναι, δεν μπαίνει γκολ και η σέντρα, πώς θα είναι η μπάλα, γίνεται η σέντρα, η κίνηση του άλλου. Άμυνα της Άρσεναλ που μολάει το 4. Για άμυνα της Άρσεναλ που πήγε ο Πασταθόπουλος και άλλαξαν όλα πραγματικά. Τέλεια. Το λέει βαλάει αλλαγή. Το λέει βαλάει αλλαγή. Παίζουν αυτοί εκεί, εντάξει τώρα δεν... Από ότι δεν είναι καλός στόπερο ο Σωκράτης, δεν γίνεται το πράγμα. Απλά δεν ταιριάζει που το παίζουν αυτοί εκεί. Άλλο πράγμα παίζουν αυτοί εκεί. Ούτε αυτοί ξέρουν τι παίζουν. Έλος πάντων. Απλά κοίταξε ο Σοκράτης, πιστεύω ότι ήθελε να πάει να κάνει τα συντάξιμά του. Όπως λέμε, ας πούμε, πώς λέμε καμιά φορά ένας πρόεδρος που πάει στα Σαουδική Αραβία να κάνει τα συντάξιμά του. Είναι και μεγάλη πρόκληση να πάει να παίξει. Συντάξιμα είναι φίλε, Άρσεναλ είναι συντάξιμα φίλε. Εντάξει τώρα, όχι. Είναι καλά συντάξιμα χρόνια η Άρσεναλ φίλε. Πώς ήταν πριν από 10 χρόνια η Ίντερ. Εντάξει, ήταν πρόκληση να πάει να παίξει Premier League. Ο καθένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει εκεί κάποια στιγμή. Αν μπορέσει να το καταφέρει στην καριέρα. Ναι, ρε φίλε, απλά αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Αλλά πας σε μια ομάδα που ποτέ δεν έχει στόχους. Είναι μια ζωή αυτή η Arsenal, η ανάλατη, αυτό το έσχος το ποδοσφαιρικό ας πούμε. Αυτό δεν, τίποτα άλλο. Να περάσουμε στους 16 του Champions League και αυτό τίποτα άλλο. Αυτό. Ούτε αυτό δεν καταφέρουν τα τελευταία χρόνια. Ούτε αυτό. Τελευταία δεν έχει πάρει πολύ από κάτω, είναι η αλήθεια. Πολύ. Ναι, γιατί είχαν συνηθίσει. Δεν παράγει και ποδοσφαιρικές και ποδοσφαιριστές. Τουλάχιστον είχε και μια παραγωγή ποδοσφαιριστών. Τώρα επί Βενγκέρ. Χωρίς Βενγκέρ, ούτε αυτό δεν ήταν. Ήταν μια φιλοσοφία ενός προπονητή, η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Μετά από 25 χρόνια που τον ήξερε, δεν μπορεί να την αλλάξει. Όπως το ίδιο παθαίνει και η United. Αν και νομίζω ότι αυτοί βάλανε λίγο μυαλό. Θα κρατήσουν το Solskjaer, δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός, αλλά αν τον κρατήσει 3-4 χρόνια, θα δώσει μια φιλοσοφία στην ομάδα. Κάτι θα δώσει. Ναι, γενικά αν τον κρατήσει πάνω από 1-2 χρόνια, όντως σου αφήνει μια φιλοσοφία. Το θέμα είναι ότι πολλοί του τρώνε, δεν του αφήνει του προπονητέ. Αυτό είναι το θέμα γενικά. Ναι, ρε φίλε, να κοίταξε να δεις. Την ώρα που πιστεύεις ότι το μοντέλο που έφτιαξε ο Φέργκουσον ήταν καλό, πρέπει να το ξαναεπιχείρησες. Ναι. Δηλαδή είσαι το δίδαξες το μοντέλο, ρε φίλε. Να αλλάξει τεχνικό διευθυντή που έχει αυτή την απάτη εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Μπορεί ο Φέργκουσον να μην είχε καν τεχνικό διευθυντή, ρε παιδιά, να τα κάνει όλα μόνος του. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργούσε ο Φέργκουσον πριν 30 χρόνια και τι είναι τώρα, αλλά αυτοί διδάξανε στο. Άλλο ποδόσφαιρο τότε, άλλο τώρα. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αλλά βλέποντας όμως ότι κάνοντας μια αλλαγή προς την άλλη δεν πετυχαίνει τίποτα, άλλαξε το. Τώρα δυστυχώς, να το κλείσουμε κιόλας να πάμε και στο διάλειμμα, το ποδόσφαιρο το χειρίζονται οι managers. Αυτό είναι το θέμα. Σε μεγάλο βαθμό. Να είσαι καλά, φιλαράκι, να πάμε και στο break. Καλό τρίμερο και σε σένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Λίμπρο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Μέχρι και τις 7.30 θα πάμε παρέα. Άντε και λίγο παραπάνω. Κάνα πεντάλεπτο το φάμε πάλι του Μοσχοβίτη. Την ενημερωτική εκπομπή που κάνει. 2-3-10-2-87-3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι γραμμούλες εδώ πέρα να τις παίρνουμε ασταμάτητα. Σας περιμένουμε. Non-stop. Καλό ήταν η συνάδελφε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπράβο. Πολύ καλή επιλογή. Μπράβο. Μπράβο. I wish I could just run and be 7 foot and just dunk. Like that takes no skill at all. Άντε με την τίτικα μόρη τώρα. Άντε. Λέει ο φίλος James Harden για τον Αντετοκούμπο. Δεν τον βλέπουμε. Σε ερώτηση για τον Αντετοκούμπο. Δεν τον βλέπουμε. Δηλαδή, μας λέει ότι κοιτάξτε να βρείτε παιδιά, και εγώ άμα ήμουνα 2-15 και έτρεχε κάρφωνα. Ωραία.
θα ήταν μια χαρά. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται, λέει, ικανότητα για να το κάνεις. Λέει ο James Harden, φιλέ. Δώσε καμιά πάσα, μωρή. Πονάτε, πονάτε, αντε το κουμπάκια, πονάτε. Πάμε, να, πάμε να δώσουμε μια πάσα στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Σας πονάει το μουσί, ορίστε. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Εντάξει, τώρα, ρε παιδιά, εμείς που έχουμε μεγαλώσει με Μάικλ Τζόρνταν, τώρα αυτοί στο δοντόπαστη τι να μας πούνε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Τον υποτίθεται ότι είναι συνάδελφοι του Μάικλ Τζόρνταν, τώρα τι να μας πούνε αυτούς ο δοντόπαστης τώρα. Κάτι Χάρντεν, κάτι το κούμπο τώρα. Γελά ο κόσμος. Μόνο κόμπι τον πλησίασε λίγο. Εντάξει, τον πλησίασε. Εντάξει, τον πλησίασε, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, ναι. Εντάξει, και ο Λεμπρόν είναι, μπορώ να πεις ότι τον έχει πλησιάσει. Εντάξει, μην είμαστε άδικοι. Και εκείνος όμως τέρας της φύσης. Ενώ ο Κόμπε πολύ μπάσκετ μέσα του. Ο Λεμπρόν και μπάσκετ, εντάξει, και ναι. Δύναμη. Ναι, εντάξει, ναι. Κοίταξε, σαν το Μιχάλη δεν θα υπάρχει τώρα. Συμφωνώ. Γελά ο κόσμος τώρα. Συμφωνώ. Εντάξει, δηλαδή εμείς που έχουμε μεγαλώσει τώρα, εμείς που καθόμασταν και 1991 πρώτους τελικούς με τους Lakers, το έδειχνε, πώς το λένε, το βλέπουμε μαγνητοσκόπηση στο Eurosport, τότε που έβαζε ο Κούβελας, ποιος ήταν ο δήμαρχος, τα δορυφορικά, τα παράνομα, και βλέπαμε τα ελεύθερα, λοιπόν, και βλέπουμε κανένα μάτι NBA τώρα, γιατί πού να δούμε τότε. Τι να πούμε, δηλαδή εμείς νιώθουμε τυχεροί που έχουμε ζήσει τον Τζόρνταν. Δηλαδή, τα παιδάκια τα νέα του στο Ρο-Άτιχουτ που έχουν πρόσβαση τώρα το Χάρντεν. Ο Χάρντεν για πετσέτα στον Τζόρνταν τη δίνει στο time out, καλώς θα ήταν. Εντάξει. Ποιος Χάρντεν τώρα, εντάξει. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει 55 προσπάθειες κάθε μάτι, τώρα πλάκα κάνουμε τώρα δηλαδή. Πλάκα κάνουμε τώρα. Το σέντερ των Ρόκετς πλέον είναι 1,96. Αλλάξαν το παιχνίδι. Καλά, και, ναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Οι Ρόκετς έχουν και ένα φαφλατά general manager. Που την έχει δει με τα analytics αυτά, ότι εγώ θα τετραγωνήσω τον κύκλο και θα βρω τη λύση, και την έχει δει ότι είμαι διάνοια εγώ, ρε παιδί μου, σαν GM, και θα βρω τη λύση. Και ξέρεις, όταν πάνε κάποια χρόνια και η ομάδα σου δεν έχει δει τελικούς NBA ούτε με αυτό κι άλλοι, κάποια στιγμή περάσει στη γραφικότητα, έτσι. Ναι, αλλά νομίζω ότι παίζουν το μπάσκετ, ή μάλλον τη βάση του μπάσκετ που θα βλέπουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή δεν αργεί. Που θα βλέπουμε πεντάδες, ναι. Πολύ κοντές, πολύ τρίποντο, μόνο τρίποντο ίσως. Ναι, καμιά έχεις τρίποντο το παιχνίδι. Ναι, οι Ρόκετας ετοιμάζονται πάλι να δουν τελικούς ειδήσεις Lakers Clippers. Άλλο αυτό, ρε, εγώ σου λέω και τον μπάσκετ που παίζουνε, άλλο το... Άσε τώρα με το Westbrook, τώρα πήρανε Westbrook με Harden, εντάξει, οι άλλοι τρεις που είναι στην πεντάδα είναι, πώς το λένε, λαθρεπιβάτες. Πάνω, κάτω τρέχουνε, χωρίς λόγο. PJ Tucker. Άσε τώρα, εντάξει, τι Ρόκετ, το γελάω κόσμο. Η Ρόκετ είναι σοβαρή, μόνο τον Ολάγνο ήταν. Πολύ και μετά είναι μια γραφή. Δηλαδή, μην είσαι παλιά τον Ολάγνο τώρα, μωρέ, και εσύ μόνο τότε ήταν, εντάξει. Αλλάξαν τα χρόνια τα πράγματα από τότε. Εντάξει, τότε ήταν η καλύτερη εποχή. 80s και 90s. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Ήταν τα καλύτερα χρόνια. Τώρα είναι άσε, γελάω κόσμο. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο τώρα. Βεβαίω. Παπαδόπουλε. Ορίστε. Λοιπόν, όταν σε αποτείνω κάτω στο λόγο μου το επίθετο, ετοιμάζεται η προβολή ή χώσιμο. Κάτι δεν πάει καλά. Ή χώσιμο. Να ξέρεις, δηλαδή αυτό επειδή βγάζεις γραμμές, αυτό θέλω να το ξέρεις, ότι όταν ο άλλος σου μιλάει, σε λέει Νίκο, πάει ή για γλύψιμο, αβάντα, ή θέλω να σου κάτι ακάρι από σένα. Όταν είναι Παπαδόπουλος, ετοιμάζεται ή χώσιμο, λοιπόν, ή Μπινελίκη, να ξέρεις. Είμαι έτοιμος, επέμενω. Λοιπόν, για παίρνουμε τώρα στον αέρα της πόλης, θα σου κάτσει πολύ δύσκολη θέση όμως. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον προπονητή του Άρη, πρώην, αν δεν θα σας φορέσει τόσο δύσκολη ναι. Πρώην προπονητή του Άρη, το θεωρούσες τακτικά λίγο, ρε παιδί μου, ότι είχε συνάχει. Ότι δεν την έβρισκε τακτικά. Ναι, ρε παιδί μου, τακτικά ήταν λίγο, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, νομίζω συναχωμένος, δεν μυρίζει μπάλα με τίποτα. Από πότε μέχρι πότε. Κοίταξε, όσο μπορείς να μην εκτεθείς, ρε παιδί, δράσε από τώρα. Δεν έχω θέμα. Κοίταξε, από Facebook τον Ένιγκα, με το θέλεις Μυρόδα. Λοιπόν, εγώ σου λέω παλιό, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι έχεις ακούσει εσύ, ρε παιδί, να σε πω τώρα. Μην βγάλουμε και τον Τζαλτίδη στον τάκο, δηλαδή μην πεις με Τζαλτίδη αυτό. Όχι. Τακτικά, Και πριν μπω στην. Και πριν ασχοληθώ με το ρεπορτάζ της ομάδας ή από την μέρα που ασχοληθήκαμε. Ναι, εκτός και αν έγινε Σάρι, θα ασχοληθείς επαγγελματικά με το τέτοιο. Όχι, Άρη, ήμασταν από μικρά παιδιά. Ο Μπάγεβιτς για μένα ήταν ο κορυφαίος, εντάξει, οκ. Τακτικά μυρωδιάς. Μυρωδιάς είναι λίγο βαρύ, θες να το ελαφρύνουμε λίγο. Εντάξει, παιδί μου, ότι ρε παιδί μου, αργούστε λίγο να καταλάβετε τι συμβαίνει, άντρα, το πω έτσι. Όταν τον πάγκο λίγο αργούσε να κάνει τα αλλαγή. Περίμενε, δηλαδή... στη διαχείριση την ώρα του μάτς εννοείς ή στην προετοιμασία της ομάδας.
Α, και ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Πάντα στην ερώτηση που σε κάνει τώρα και εσύ. Όχι, 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 έχει δίκιο. Ο Μπράγκεβιτς για παράδειγμα ήταν εκπληκτικός στο στήσιμο, αλλά είχε ένα μειονέκτημα ότι του αργούσε λίγο στο να αντιδράσει. Αυτό. Γι' αυτό είχε μελέτη Παυλατάκη πέρσι από δίπλα για να τον φάγαμε. Ωραία. Ωραία, πες μου ρε παιδί μου, ένα που θεωρούσε ρε παιδί μου ότι που έχεις ακούσει, που έχουν πει ότι ήταν λίγο ρε παιδί μου, τα ζώα μου αργά, τι να θέλω τώρα. Στην προετοιμασία της ομάδας. Ναι ρε παιδί μου, ότι ήταν ρε παιδί μου, πιο μήπως τον Ολίβα. Όχι, καλά εκείνο. καλά εκείνο. Είδες πόσο δύσκολο είναι. Είναι, δεν είναι εύκολο. Να σου πω είναι πόσο είναι δύσκολο και να σου πω γιατί είναι δύσκολο. Την έχω κάνει αυτή την ερώτηση και σε reporter PAOK. Ναι. Είναι πόσο δύσκολο είναι, γιατί να σου πω κάτι. Ό,τι και αν είναι τώρα. Εσύ τώρα είναι εύκολο να κρίνεις και να πεις δεν έκανε καλή προετοιμασία. Πού δεν θα βγει γυμναστής ρε φίλε, πού κατάλαβες. Το ξέρεις δεν. Ναι. Δηλαδή πρέπει καλός ή κακός τώρα να σου το πει κάποιος ο οποίος εσύ είναι μες στην ομάδα να σου το πει ή να σου το πει καλός ποδοσφαιριστής πρώην του Άρη το τρέπει που ήταν. Να έχει κάνει μια μεγάλη χοντράδα που να είναι ρε παιδί μου ξεκάθαρο από όλους. Ναι, δηλαδή και αυτό. Κοίταξε βέβαια να ξέρεις, να ξέρεις κάτι ότι επειδή οι προπονητές συνήθως παίρνουν δικούς τους γυμναστές εδώ και χρόνια. Τώρα με η προετοιμασία είναι χάλια. Φταίει και ο προπονητής που έχει το, αυτό το γυμναστή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή παίρνει και μερίδιο διευθύνη στο προπονητή. Γιατί είναι δικός του γυμναστής που μας έφερε. Ναι. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Μπενίτες παλιά είχε γυμναστεί τον κορυφαίο ένα Πάκο Αγεστεράν. Αυτό ήταν ο Κασίδας. Προπονητής κανονικός. Εδώ και χρόνια. Ναι, που μετά ήταν προπονητής κανονικός. Ναι. Ήταν αυτός χρόνια γυμναστής. Τον είχε στη Βαλένθια και μετά στη Λίβερπουλ. Έλεγαν τον κορυφαίο γυμναστής που υπήρχε. Δηλαδή έφανε πολύ, πώς το λέω, από την κρέμα της Αβάντας που έπαιρνε ο Μπενιτούς. Ήταν ότι έλεγαν ότι είχε φοβερό γυμναστή, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, προπονητές τώρα, δηλαδή για παράδειγμα βγήκε, να σου πω, δεν κάνω τώρα και τη σύνδεση. Βγήκε τώρα ο, νομίζω, ο Ταστόπουλος σήμερα. Και είπε ότι βλέπω λέει, ότι έχει δε φοβερό θέμα στη φυσική κατάσταση που πάω. Λέει τώρα ότι θέμα στη φυσική κατάσταση. Τώρα δηλαδή, αυτό τώρα να μου πει, αυτό τώρα το διαβάζει, λες τι συμβαίνει, μήπως ισχύει, λες να ισχύει, δεν το λέει τώρα ένας περαστικός. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής, δηλαδή έχει παίξει, την έχει χτυπήσει την μπάλα, την έχει προσθέσει την μπάλα. Έχω απάντηση άμα θες, γιατί σκεφτόμουν τόση ώρα, όση ώρα μιλάς και έχω απάντηση, να ξέρεις. Για πες. Νίκος Αναστόπουλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι. Δεν υιοθετεί η εκπομπή αυτά που... Εγώ μια χαρά υιοθετώ, τι να σου πω ρε φίλε, εντάξει. Τεράστιος ποδοσφαιριστής, αλλά τακτικά το playbook του Αναστόπουλου, αν το ανοίξεις, λέει μέσα πάνε παλικάρια. Δεν είναι. Τι να σου γερά. Κοίταξε. Λοιπόν, τώρα που είπα στον Αναστόπουλο, να πω γρήγορα μια ιστορία που την έχει μεταφέρει ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της πόλης, Αριανών Πεπιθήσεων. Ναι. Δεν πάει καλά ο Άρης, άσχημα αποτελέσματα και κάνουν μια επίσκεψη οι συνδεσμίτες και ο Στορίς. Επίσκεψη, όπως και είναι το... Ναι, ρε παιδί μου, επίσκεψη. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουν όλα τα παιδιά. Ανταλλαγή απόφαση. Ρε παιδί μου, σε όλες τις ομάδες παγκοσμίως έχουν γίνει αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και παρακολουθούν, ρε παιδί μου, την προπόνηση, ήσυχη, ρε παιδί μου, πώς το λένε, και είναι τώρα μια κομπίνα που δείχνει ο Αναστόπουλος ότι θα πάρει την μπάλα, τώρα θα σας πω πολλά χρόνια πίσω, ο Ντομορό. Λοιπόν, ρε παιδί μου, τριγωνάκι βγαίνει ο Ντομόρο από δεξιά σέντρα, δεξί μπάκρο με τον Ντομόρο τέλος. Ναι, λοιπόν, ναι, όχι όλη την πλευρά. Ναι, σέντρα και ο σέντερ φορ κάνει κίνηση στην περιοχή του κεφαλιά, ρε παιδί μου. Σκαρμούτσος. Και είναι επιθετικός του Άρη στην κομπίνα εκείνη τη στιγμή, Μίμης Μπενίσκος. Και Μίμαρ, βέβαια. Λοιπόν, περίμενε. Έχει κάνει, ρε παιδιά, βγαίνει κομπίνα τέλεια, ρε παιδί μου. Ναι. Πέντε φορές έχει κάνει τη σέντρα ο Ντομορό, σέντρα Μπέκαμ τώρα, έτσι. Ναι. Και τις πέντε φορές την βρίσκει ο Μπενίσκος out. Οπότε την έκτη φορά ακούει τον Αναστόπουλο, μίμη μας βλέπουν. Ατακαδόρος, ήταν εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικός, άστο, εντάξει, δεν... την έχει πει, σου λέω, την έχει πει, την έκανε τα αυτάτια μου, ραδιοφωνικός παραγωγός Αριανών Πεπιθήσεων. Οπότε δεν μπορεί να αμφισβητεί να πει ότι δεν ισχύει. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Και έχουν πέσει κάτω, δηλαδή ατάκια έχουν πέσει κάτω, ρε παιδί μου. Ακόμα και δηλαδή, που ήταν εκεί πέρα γελούσαμε, δηλαδή φοβερή ατάκια. Εκεί δηλαδή έχει γίνει η σέντρα και τις πέντε φορές την έχει στείλει out. Οπότε μη μας βλέπουν. Έχει δώσει, ατάκες. Και στη δεύτερη θητεία του που εγώ τον έζησα έντονα λόγω του ρεπορτάζ έχει δώσει. Είχε δώσει αρκετές ατάκες, είναι η αλήθεια. Εντάξει, σαν μορφή είναι τεράστια, λοιπόν, okay, αλλά. Και ένα τελευταίο να πω και να κλείσω, ότι θεωρώ ότι ήταν με διαφορά η χειρότερη φίλος για τον Ολυμπιακό αυτό που έγινε σήμερα.
Γιατί επειδή παρακολουθώ το αγγλικό πρωτάθλημα λόγω της Λίβερπουλ. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Είναι φανταστική ομάδα. Έχει μπροστά το Χιμένεθ τον Μεξικάνο που είναι παστελωτής μεγάλος. Έχει τον άλλο τον Τραωρέ, ο οποίος είναι το καλοκαίρι πάει για μεταγραφή αυτός. Δηλαδή κάνει παπάδες. Είναι και από την Βιλντέρα, καταλάβετε ποιο. Ναι. Λοιπόν, και έχει τον Έβες τον Πορτογάλο εκεί στα χαφ. Ναι, έχει τον Μουτίνιο τον άλλο τον χαφ, τον άλλο τον Πορτογάλο εκεί. Είναι δηλαδή φοβερή ομάδα. Η ομάδα, ομάδα του Ζόρζε Μέντες. Τρέχει, μιας και παρακολουθείς, τρέχει πολύ. Είναι ομάδα. Πιέζει, σου βγάζει την ψυχή. Παίζει 3-5-2 ο Σάντο, ο Νούνο αυτός που κοντά. Νούνο Εσπίρι το Σάντο. Παίζει 3-5-2 πάντα, δεν το αλλάζει ποτέ. Έχει μπροστά στους δύο, έχει ή το Χιμένεθ ή έχει ένα Diego Jota ή βάζει τον Τραωρέ. Έχει στα χάφη του Ισούλου, έχει το Μουτίνο και τον Νέβες που είναι άμα το έχετε δει ποτέ, είναι οκτάρια αλλά ξέρω που καντάρια μπάλα. Ο Νέβες ειδικά πάει για μεγάλη μεταγραφή το καλοκαίρι. Λοιπόν, έχει προσθετήσει στο 3 center back, έχει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Πορτογαλίας, πώς το λένε, το βασικό της Εθνικής Πορτογαλίας. Το Ρουί Πατρίσιο έχει τερματοφύλακα, ναι. Είναι πολύ καλή ομάδα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι η χειρότερη δυνατή κλήρωση για μένα. Και εγώ τη θεωρώ, και μη σου πω τώρα που φανήθησε κάπως, τη θεωρώ και καλύτερη ομάδα από την Arsenal φέτος, στην Αγγλία, τη Wolves. Απλά δεν έχει τη φανέλα, παιδιά, δεν έχει το όνομα. Εντάξει, και δεν την παίρνει. Δηλαδή λες τώρα, και εγώ τώρα αν ήμουν Ολυμπιακός, δεν παρακολουθεί να φέρει μια ελληνική και σου έλεγε, έλα, τώρα αποκλείσαμε Arsenal, τι αγούλ, τι να μας πει. Όχι, δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή, σαν ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Οπότε θεωρώ, αλλά όπως θα το κάνουμε, είναι τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού. Εντάξει, και θα πω αξίσαμε γουστάρο, αλλά είναι τεράστια επιτυχία του. Εντάξει, τώρα αποκλείσει Arsenal. Μέσα στο Μιλιές είναι τεράστια επίπεδο, δεν θα κάνουμε. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Περιμένει άλλος μετά από τόση ώρα, δεν νομίζω. Νίκο. Φεύγεις για τρίμερο δηλαδή, αυτό ήτανε. Όχι, ρε τρελός. Εδώ θα είμαστε. Ναι ρε αγόρι, εννοώ τρίμερο τη Δευτέρα, τι ωραία. Και μετά τι είπαμε, Τετάρτη, ε. Ναι. 6:30 ώρα. Αϊκάρες. Σούπερ. Σούπερ. 9:30 ώρα πάει Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή. Σωστό. Αλλά εσύ νομίζω ότι μπορεί να με χρειαστεί να έρθει. Αυτό λέω. Είναι πιθανό. Αυτό λέω κι εγώ. Νίκο. Νίκο. Δεν θα πας τρίμερο, φιλαράκι μου, ε. Να πάω. Μάθει την Κυριακή. Άρεσε ατρόμητος εδώ πέρα σου λέει. Έχουμε αγώνα, ρε. Brownie day, αγώνα του είναι μέσα του The Fans. Κάνε μια γρήγορη, θέλω τι προβλέψει για τον μπάσκετ. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε, ήταν. Όχι, βασικά θα ανοίξω από εδώ. Ναι, πες μας για να έχουμε και μια εικόνα. Εσακέ, θες και αποδόσεις. Ναι, μπες στοιχημάν για να έχουμε ρε φίλε εικόνα τέτοια. Ωραία, Νίκο. Τι, άμα μας δίνει ρε φίλε κολοσσός, ξέρω εγώ, Άρης ένα 80 το διπλό, δεν αξίζει. Άμα το δίνει 4 φράγκα, να σου πω ότι μπορεί και να βγει. Κατάλαβε. Τι διαφορέ έχει τη χάντικα, πώ θα πάει, ρε φίλε. Θα τα χάντικα μα φαγανεί. Θα ασχολούμαι με μπάσκετ στοιχηματικά. Το χάντικα. Είναι το ψωμάκι, τι να κάνουμε. Over 3,5. Ναι, ρε φίλε. Over 15,5 πόντι και. Έτσι. Μπάσκετ, λοιπόν. Μπάσκετ. Το μπάσκετ. Μπάσκετ, τι λέει η Ελλάδα. Κολοσσό Άρη. 3 το διπλό. 1,38 άσο. Διαφορά, τι διαφορά έχει. Περίμενε. Έλα, αγοράκι μου. Έλα, αυτό στην αρχή θα το έχει, ρε φίλε. Θα γράφει. Είναι 7,5, είναι 6,5, κάτι τέτοιο. Δεν ναι, μπορεί. Το χάντηκα, περίμενε. Άρης συν 5,5. 1,97. Κοίτα, πιστεύω ότι ο Τραγκίσεφ θα παίξει. Με διάστημα, λες. Θα παίξει. Ας παίξει. Θα παίξει. Έτσι, ναι. Είναι σημαντικό ο Τραγκίσεφ. Πολύ όμως. Είναι σημαντικό να παίξει καλά ο Τραγκίσεφ από τον Άρη. Ναι. Πολύ λίγο το 1,38. Απλά ο Κολοσσός αν κερδίσει και αυτό μετά από εκείνο το παιχνίδι που κερδίσει το Παλατάκι τότε με τον Πάοκ με κανένα μήνα. Ναι. Πάει για πιο πάνω πια, φεύγει από εκεί. Τρία φράγκα τον Άρη δεν αξίζει όμως να το ρίξεις. Πιστεύεις. Όχι, Σαν απόδοση αξίζει, ρε φίλε, αλλά. Σφίγγεις. Ναι, λες. Πώς θα τον εμπιστευτείς τώρα τον Άρη για να πας να τον παίξεις, ας πούμε. Δηλαδή δεν. Ναι. Δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας κανέναν. Ούτε ο Ιωνικό δεν κέρδισε. Πραγματικά. Εντάξει. Ντροπή. Ο Κολοσσός έχει Μπράζελτον, Κρόμα, Πέστονα, τον άλλο που ήταν στην Γκρίφιν, Αγκμπελέσε. Μια χαρά ξένους. Ντάνιελς. Άστα. Καταλαβες. Διπλό, ρε. Δύσκολο πολύ. Ωραία, άσο λέει ο Νίκος στην ουσία. Ύφεσος Λίμνου ΠΑΟΚ. 1,51 Ύφεστος, 2,52 ΠΑΟΚ. 4,5 ΠΑΟΚ, 1,80. Πολύ δύσκολο. ΠΑΟΚ ήταν διαλυμένος μες στη τέτοια. Στη διακοπή. Ναι. Έκανε δύο προπονήσεις ουσιαστικά. Χθες και σήμερα. Over 105. Ο Ύφεσος είχε θέματα.
σε όλη τη διακοπή. Του λείπανε πολύ, ναι. Όχι τραυματίες, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Απλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δηλαδή τώρα κοίταξε. Ο Κολοσσός λες ότι είναι εκεί κάτω, θέλει την νίκη σίγουρα. Ο ύφεστος είναι πιο πάνω. Μπορεί, ας πούμε, το κίνητρο να μην είναι και τόσο μεγάλο. Ο ύφεστος, ό,τι κάνει, το κάνει στην έδρα του από πέρσι που βρίσκεται στην Basket League. Ναι. Και επίσης είναι ομάδα που γενικά στην έδρα της παίζει και ξύλο. Το οποίο ξύλο πολλές φορές οι διαιτητές το αφήνουν. Εντάξει. Στο. Να σου πω. Πανιόνιος ΑΕΚ και αποδόση συναστείε. Κερδίσει ΑΕΚ εύκολα, δύσκολα. Παναθηναϊκός Λάρισα επίσης συναστείε. Okay. Περιστέρι Προμηθέας. 1,68 το Περιστέρι, 2,25 το Προμηθέας Πατρώνε. Τι να παίξει τώρα εδώ. Και οι δύο αυτές είναι καλές ομάδες. Και οι δύο όμως είναι από τρεις εβδομάδες χωρίς προπόνηση. Ωραία, χωρίς αγώνα μάλλον, συγγνώμη. Ο Προμηθέας είχε στην εθνική είχε τον Κασελάκη, τον, τον Κατσίβελη, τον Αγραβάνη, τον Μάτζαρη. Όλη την ομάδα έλειπε. Στη διακοπή. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πιστεύω το Περιστέρι κουτσά στραβά θα το πάρει το μας στην Ελλάδα. 1,61 έπαιζε, δεν είναι ο Άσος. Με τι χάντικα το έχει το Περιστέρι, το έχει ένα 3,5. Έκλεισε εφαρμογή, περίμενε. Αμάρε Νίκο. Αμάρε Νίκο. Τι να κάνω. Περίμενε. Κάτσε να ξαναμπω. Γιατί έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι. Τι να ξαναμπω. Για ποδόσφαιρο δεν πήραμε να σα πω τίποτα. Δεν το έχω καταλάβει. Τίποτα, ε. Χαμπάρι δεν πήρε. Αστέρια. Άντερε Νίκο. Τώρα Νίκο, το καλό πράγμα αρκεί να γίνει. Αν είναι 61 το Περιστέρι και έχει κανένα χάντικα 3,5 για να τον ανεβάσει 95-90. Δώσε ένα χάντικα λίγο. Έκανα λίγο ένα. Κάτσε χάντικα λίγο. Μπάσκετ. Μπάσκετ Λίγκ. Ωραία. Μπήκαμε πάλι. 1,68 το Περιστέρι, 2,25 το Προμηθέας. Είπαμε. Θες χάντικα από το Ρωσία. Παίρνουμε. 1,90 μείον 2. Ναι. Με 2,5. Με 2,5. Το παίρνω. Το παίρνω, ναι. Το δέχομαι. Ωραία. 92. Το δέχομαι. Ωραία. Και την Κυριακή Ηρακλής Ιωνικός Νίκαιας. 10 το διπλό του Ιωνικού. 10 και 30 να έχει, ο Ηρακλής θα κερδίσει. 1-0-3. Τι διαφορά έχει, τη χάντηκα πετώ, κάνει 25,5, θα το βγάλει ό,τι και να γίνει. 19,5. Θα κερδίσει ο Ηρακλής. 19,5. Άμα χρειαζόταν τέλος το μάτς να είναι 18, όπως θυμάσαι από τον Ιωνικό, ναι. Θα πάει στους 20 το παιχνίδι. Μόνο αν και πιστεύω θα κερδίσει με παραπάνω ο Ηρακλής. Μόνο εμείς θα κάνουμε τον Ιωνικό. Πιστεύω θα κάνουμε. Κερδίσει και παραπάνω ο Ηρακλής. Παιδιά, τώρα στο ποδόσφαιρο έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Τι να πει τώρα. Κύριε, το ενδιαφέρον του σωστού οπαδού είναι στο μπάσκετ αύριο. Ναι, όντως, δηλαδή, παιδιά, τα παιχνίδια των ομάδων μας για το ποδόσφαιρο δεν είναι τώρα κάτι αμάναμα αντιγκυριακή, να ξέρετε. Το θέμα είναι το μπάσκετ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά Σαββατοκύριακα είναι η αλήθεια, το θέμα είναι το μπάσκετ. Εδώ που τα λέμε, Λάρισα Αστέρα Τρίπολη, τώρα λέει εδώ πέρα 3-25 το άσο, 2-27 το διπλό. Δεν έχει τώρα. Την τσάπα τελευταία αγωνιστική όλη την ίδια ώρα. Χωρίς κανένα λόγο. Χωρίς κανένα λόγο. Στέλνει δύο λόγους καταδρομών στρατό στον Εύρο. Μια χαρά. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί πάκο 4. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκο, όλα. Νίκο, καλό τριήμερο να έχεις, φίλε. Όλα. Με ηρεμία, πνευματική και σωματική, έτσι. Ναι. Να φας το χαλβά σου τη Δευτέρα και τη λαγάνα σου. Μαμά με πει χαλβά. Έτσι. Και γενικότερα να προσέχεις, φίλε, και να είμαστε εδώ την Τρίτη όπως πρέπει. Τρίτη εδώ, φίλε, μετά τις 6.30 κανονικά. Δεν χάνεται. Εδώ θέλω το σχεδόν επιτρέποντο φιλαράκι, εδώ θα είμαστε, εννοείται. Λοιπόν, πάκο 4, όλο το ρεπορτάζ για το ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Πρόγραμμα των τμήματων του Σαββατοκύριακου, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Νίκος Μοσχοβίτης και όλο το επιτελείο του. Εννοείται. Δικό του το επιτελείο. Το δικό μου. Το δικό μου το επιτελείο. Μέχρι και τις 9.30 να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο.